Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνεις, Πάρη? Όλα καλά, εσύ? Θαυμάσια. Για πες, πήγες Ολλανδία? Πήγα Ολλανδία, γύρισα την Ολλανδία. Εκεί πέρα πήγα σε διάφορα remote work cafes. Σε διάφορα. Λοιπόν, βρήκα ένα ωραίο concept, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Για πες. Το οποίο ήταν σαν co-working space καφέ. Δηλαδή ήταν σαν καφέ που ήταν co-working space και όχι σαν co-working space που είχε και καφέ. Ή τέλος πάντων, θα σου εξηγήσω. Σαν το workshop στο San Francisco. Το workshop στο San Francisco. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Μπορείς, ρε παιδί μου, να πας εκεί για να είσαι εκεί πλήρωνες. Δηλαδή, είχε, ρε παιδί μου, ένα fee ανά ώρα το οποίο έδινε, νομίζω, 5 ευρώ την ώρα, κάτι τέτοιο. Το οποίο δεν είναι μικρό. Αλλά, αν το σκεφτείς ότι μπορώ να πάω για 2 ώρες εκεί για κάποιες ώρες, είναι OK. Δηλαδή, μπορεί να έχεις ένα meeting, μπορεί να έχεις συνάντηση, μπορεί να έχεις κάτι, οπότε ήταν ωραίο. Είχε normal καφέ. Ίσως ήταν από τους πιο καλούς καφέδες που ήπια στο Amsterdam. Μαζί με το τέτοιο. Με το καφενείο. Πήγα σε ένα καφέ που λέγεται καφενείο. Όντως. Ναι, είναι, το έφυγε κάτι Έλληνες. Πήρες ελληνικό. Λοιπόν, έκανα ένα μεγάλο σφάλμα. Δύο σφάλματα. Το πρώτο είναι ότι πήγα στο ελληνικό καφέ, ρε παιδί μου, γιατί να πάρω κάποιον καφέ που κάνουμε καλά στην Ελλάδα, τύπου ή φρέντο εσπρέσο, αν ήθελα να κρύο καφέ ή κάτι τέτοιο. Ή ελληνικό, ρε παιδί μου, για να πιω κάτι διαφορετικό. Αν και δεν θα πει ελληνικό, δεν ξέρω. Δεν το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Αυτό που έκανα είναι ότι πήρα απλά ένα λούγκο. Ενώ αποφάσισα να πάω και να πάρω ένα κρύο καφέ σε ένα άλλο καφέ. Ναι. Το αυτό που κάνανε είναι να πάρουν ένα διπλό εσπρέσο και να το πετάξουν σε ένα ποτήρι με νερό. Δεν το έχουν έξω, δεν το έχουν με τους κρύους καφέδες. Γιατί όμως. Εγώ θυμάμαι. Δεν πίνω, δηλαδή, ρωτάω. Είσαι ο μπαρίστα και βλέπεις αυτό το καφέ να βγαίνει, ρε παιδί. Και λες. Το φτιάχνω. Τι ωραία. Λοιπόν, μία. Πέρυσι, πρόπερσι, πω, περνάει καιρός, μία από τις μέρες που ήμουν στο Βέλγιο, είχαμε πάει σε ένα καφέ εκεί που ήταν καφέ, τέλος πάντων, σε ένα πρωινάδικο, δεν ξέρω πώς να το πω, σε ένα στάτρεπτο, είχαν κάτι Κούρδοι, οι οποίοι ήταν, κάνανε, ρε παιδί μου, ό,τι κάνανε, τα pancakes, τα οτιδήποτε, ήταν πολύ μερακλείδικα. Δηλαδή, ήταν κοντά στη δική μας φιλοσοφία, αυτό το λέω κιόλας ότι ήταν Κούρδοι, δηλαδή, είχε διαφορά το φαγητό, ενώ ξενέρωτο. Στο Βέλγιο, αυτοί οι τύποι, ξέρεις, ήταν έτσι λίγο πιο ανατολή από εκείνους, όπως και εμείς, ήταν πολύ μερακλείδες το πώς θα κάνει και ήταν όλα τέλεια. Και λέω μια μέρα θα πάρω και κρύο καφέ και ήταν φρίκι. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ήταν πήρα ένα κρύο Αμερικάν. Ήταν ένα ποτήρι με καφέ και όταν το φέρανε είχε μείνει κυριολεκτικά τόσο, δηλαδή είχε μείνει ένας πόντος παγάκι μέσα που γύριζε μέχρι που εξαφανίστηκε στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα. Και ήταν εντελώς lukewarm, κλιαρό. Κατάλαβες τι λέω? Είναι λάθος. Δεν ξέρω. Είναι λάθος. Αλλά δεν είναι τέχνημα ο καφές. Ίσως μπορεί να είναι και θέμα συνήθειας έτσι. Δηλαδή μπορεί επειδή εμείς έχουμε μάθει και έχουμε την ανάγκη του κρύου καφέ περισσότερο καιρό. Ναι. Όπως για παράδειγμα ξέρω σε κάποιες χώρες της κεντρικής Ευρώπης δεν έχουν καθόλου καφέ. Το πνιέται. Δεν έχουν καθόλου καφέ κρύο τύπου μετά τον Οκτώβριο, ή πριν τον Μάιο, δεν ξέρω. Κάποιο. Σε μια περίοδο. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που δεν τον έχω σταματήσει καθόλου. Δηλαδή, μέσα στην εβδομάδα κάποιες φορές θα πιω κρύο καφέ. Ναι. Δεν ξέρω. Και δεν ξέρω γιατί εκεί πιέει κρύο καφέ. Κάτι άλλο έχει στο μυαλό μου. Και... εντάξει, ναι. Έγινε πολύ λάθος. Γενικά, καφέ χι στην Ολλανδία. Ναι. Αλλά υπήρχαν 2-3 καφέ τα οποία ήταν πολύ ωραία να δουλέψει, τα οποία βέβαια θα μπουν στο Remote Work Cafe. Τέλεια. Θα είναι στο Remote Work Cafe την ώρα του επεισοδίου, οπότε. Πολύ ωραία. Μ' αρέσει αυτή η δέσμευση. Οπότε, μια και λέμε αυτό, να σε ρωτήσω. Καταρχάς, νιώθω ότι είμαστε μικρή κουβέντα season 1, episode 1, γιατί έχουμε μπει χωρίς να ξέρουμε τι θα πούμε καθόλου ύστερα από καιρό. Μα έτσι. Το έχουμε ξανακάνει, ρε παιδί μου, απλώς. Το πρώτο επεισόδιο ήταν by design, έτσι. Εντάξει, κάποιες φορές μετά την πρώτη σεζόν, βασικά όλη η πρώτη σεζόν νομίζω πήγε έτσι. Νομίζω την πρώτη σεζόν πάντα μπαίναμε. Απλά είχαμε τη συμφωνία κάπως εσωτερικά ότι μία λέει ο ένας, μία λέει ο άλλος. Οπότε, μια και λες αυτό, θα ήθελα να σε ρωτήσω τι μέθοδο ακολουθείς για να μένεις παραγωγικός μες τη μέρα. Όταν λέω μέθοδο, εννοώ αν έχεις κάποιο. Αν έχεις παρατηρήσει πράγματα τα οποία σε ρίχνουν και πέφτει παραγωγικότητα, πράγματα τα οποία σε κρατάνε. Οπότε για πάμε λίγο. Ωραίο. Άρα λοιπόν. Ωραία, θες να το πάρουμε από θέμα πώς οργανώνω τη μέρα.
Εσύ, κοίταξε, θα κάνουμε μια παραδοχή. Θα πάρουμε ένα αξίωμα το οποίο λέγεται κάνουμε μια δουλειά γραφείου. Ας πούμε, είμαστε προγραμματιστές και τρέχουμε μια εταιρεία και πρέπει 8 ώρες την ημέρα να είμαστε παραγωγικοί. Okay. Αυτό. Όσο παραγωγικοί γίνεται, ρε παιδί μου, γιατί όλοι ξέρουμε ότι δεν γίνεται να είσαι 8 ώρες τάπα, να το πας συνεχόμενα. Οπότε αυτό δεν συμβαίνει στον αυτόματο. Προφανώς δεν γίνεται να πιεις ταξίδια την προηγούμενη μέρα, να κινηθείς 5 και να ξυπνήσεις 8. Αυτό εδώ θα έχουμε θέμα με το μικρόφωνο. Το διδώσεις γενικά, θα δουλέψει η βάση. Αυτό. Θα σου πω, κοίτα, κάποια πράγματα τα οποία τουλάχιστον εμένα με βολεύουν είναι να ψιλοχωρίζω σε μικρότερα μέρη τη δουλειά. Δηλαδή, όσες φορές έχω πει, ωρε φίλε, έχω 6 ώρες δουλειά, 4 ώρες δουλειά θα τις κάνω, πάμε τη μία και μετά θα κάνω. Απλά κάπου αρχίζω και κρασάρω. Έχω δοκιμάσει διάφορα πράγματα τύπου Pomodoro. Μισό, θα σε διακόψω κιόλας για να βάλεις μέσα στην εξίσωση και το πώς διαχειρίζεσαι τον ύπνο σου, ίσως τη διατροφή σου, όλο το πακετάκι. Θα πάμε όλο το πακετάκι. Ωραία, ωραία. Οπότε θα ξεκινήσω από τον ύπνο, ρε παιδί μου, γιατί θεωρητικά είναι αυτός που σε προετοιμάζει για την επόμενη μέρα. Ωραία. Άρα, ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια, προσπαθώ να φτιάχνω πάρα πολύ τον ύπνο. Είναι κάτι το οποίο με έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Γενικά δεν είχα ποτέ ευτυχώς πρόβλημα, δηλαδή δεν είχα ούτε αϊπνίες, ούτε κακούς ύπνους, τέτοια πράγματα. Αλλά επειδή μπορώ να κοιμηθώ πάρα πολύ εύκολα, αυτό καμιά φορά σε κάνει να το αφήνει λίγο σε δεύτερη μοίρα, το πόσο νερά πρέπει να κοιμάσαι. Οπότε αυτό που είχα κάνει, ειδικά τον τελευταίο χρόνο το κάνω αυτό περίπου, έχω κόψει το ξυπνητήρι, αλλά έχω σταθεροποιήσει πάρα πολύ την ώρα που κοιμάμαι. Οπότε έχω φτιάξει πάρα πολύ το βιολογικό μου ρολόι να ξυπνάω την ώρα που φέρνω, παρότι είναι νωρίς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να ξυπνήσω την ώρα. Άρα λοιπόν αυτό με βοηθάει πάρα πολύ, ότι ξυπνάω και έχω κάποιες παραγωγικές ώρες εκείνη την ώρα πριν ξυπνήσει ο υπόλοιπος κόσμος. Και άρα μπορώ εκείνη την ώρα να κάνω τα πράγματα που θέλω πάρα πολύ να κάνω συγκέντρωση. Να κλείσω emails, να φροντίσω reviews, να οργανώσω πράγματα. Δηλαδή όλα αυτά συνήθως βγαίνουν μέχρι τις 9-10 το πρωί. Ό,τι δεν έχω βγάλει μέχρι τότε. Και είσαι ζωρί. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι αυτό που δεν έχω βρει μάλλον καλά είναι το φαγητό. Το οποίο θα ήθελα να τρώω αρκετά πριν κοιμηθώ, ξέρω εγώ, τουλάχιστον κανένα 2 ώρες. Αλλά αυτό δεν το καταφέρνω με τίποτα. Δηλαδή, ούτε κοινωνικά, ούτε με βάση προγράμματος. Δηλαδή, μπορώ να έχω ένα γυμναστήριο το απόγευμα, μπορεί να έχει δουλειά, μπορεί να έχει εξάβετ. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, ρε παιδί μου, με του οποίου δεν βολεύει αυτό καθόλου. Οπότε, αυτό είναι ένα από τα πράγματα που προσπαθώ να φτιάξω, αλλά ξέρω ότι μάλλον δεν θα το καταφέρω φουλ. Mm-hmm. Οπότε, κάπως έτσι φτάνω στο πρωί και ξεκινάω το πρώτο τσάνγκ της δουλειάς που έχει πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση συνήθως ή είναι πράγματα τα οποία οπωσδήποτε πρέπει να κλείσουν εκείνη τη μέρα, να φύγουν από το κεφάλι μου. Και λέω βασικά για να μην μιλάω και λέω τη μέρα, ξέρω εγώ για 2 ώρες, να κάνω ένα pause εγώ εδώ και να πας και εσύ, ρε παιδί μου, το αδύσιο κομμάτι μέχρι κάπου εκεί, ας πούμε, που ξεκινάει, που έχει ένα break στη μέρα και μετά θα το πάμε. Πώς θέλετε. Ναι, ναι, όχι, εννοείται. Ύπνος. Το θέμα του ύπνου. Αυτό είναι αυτό εγώ δεν έχω καταφέρει ακόμα να το κουλαντρήσω αρκετά. Λοιπόν, εγώ γενικά δεν κάνω καλό ύπνο. Καλό ύπνο κάνω, αλλά κάνω σχετικά διακοπτόμενο. Δηλαδή θα ξυπνήσω 1-2 φορές το βράδυ. Μία βασικά, για να μην λέω ναι. Μία φορά το βράδυ θα ξυπνήσω. Πιο σπάνια 2. Αλλά μία είναι στάνταρ. Παρόλα αυτά, δεν έχω θέμα πλέον να κοιμηθώ. Παλιά, θυμάμαι δηλαδή και όταν είχαμε ξεκινήσει το Sorsler, ένας από τους λόγους που βόλευε να δουλεύω το βράδυ είναι επειδή δεν με έπαιρνε ο ύπνος έτσι κι αλλιώς, εύκολα. Ναι. Οπότε πλέον που αυτό δεν ισχύει και θα σου πω και γιατί πιστεύω ότι δεν ισχύει, δεν έχω κάποια δυσκολία να κοιμηθώ και το challenge, η πρόκληση που υπάρχει εκεί είναι όντως να πάω στο κρεβάτι. Δηλαδή, να φύγει το μυαλό μου από το να κάνει άλλα πράγματα τα οποία θέλει. Αυτό είναι αυτό το οποίο έχω να διαχειριστώ. Αλλά παρόλα αυτά, και εγώ κοιτάζω τις περισσότερες μέρες και κοιμάμαι ένα 8ωρο. Σήμερα δεν είναι αυτό, γιατί είχα πει θα ερχόμουν εδώ, κοιμήθηκα αργά. Γιατί κοιμήθηκα αργά. Μπράβο, θα σου πω γιατί κοιμήθηκα αργά. Γιατί οι τρίτες έχω γιόγκα, η οποία τελειώνει αργά. Η οποία. Είναι κοινωνικό μου, ρε, είναι δύσκολο και με το φαγητό. Όχι, καλά λες, ναι.
Και φαντάσου, ξέρεις πόσο καλά είχε οργανωθεί το βράδυ, το χθεσινό. Τύπου πριν πάω στη γιόγκα, πριν πάμε στη γιόγκα, είχε μπει στο φούρνο κοτόπουλο με πατάτες. Έφυγες με κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Ναι, μπήκε ρολογάκι στο φούρνο. Οκ. Άρα το. Δηλαδή και. Να αφήσει παγκητό. Τώρα ξεφεύγω λίγο. Τι εννοεί, να μαγειρεύεται. Σε λείψω αυτό το σπίτι, δεν ξέρω. Δεν είμαι. Περίμενε. Θα σου πω. Η γιόγκα ήταν 9 και 4. Περπάτημα από το σπίτι είναι 5 λεπτά. Είναι τύπο είναι το αϊκίντο από εδώ. Οπότε, 9 η ώρα, βασικά, προθερμαίνεται ο φούρνος, 9 η ώρα είναι έτοιμος, μπαίνει μέσα το ταψί και μπαίνει το ρολόι στη 1 ώρα και 1 τέταρτο. Στου 160 βαθμούς. Ναι, θα μου πεις τι θερμικό είναι αυτό, τι να πάει στραβά, δεν είναι barbecue. Δεν είναι barbecue, είναι στου 160 βαθμούς, δηλαδή, τι θα μπορούσε να πάει στραβά όντως, να γίνει κάποια, όχι υπερθέρμανση, να γίνει κάποιο βραχυκύκλωμα. Το οποίο θεωρητικά πρέπει να φτιαχτεί από. Ενώ λοιπόν. Ναι, αυτό δεν νομίζω. Ούτε μπορεί κάτι να καεί σε αυτό το χρόνο. Τώρα εντάξει, αν κάποιο παρακολουθεί και ακούει και κάνω κάτι λάθος. Όχι, νομίζω ότι είναι ψυχολογικό δικό μου. Δεν νομίζω ότι είναι. Τώρα. Κλείνει η παρέα. Εγώ δεν το έχω αυτό. Έχει τύχει να μου το ξαναπούνε, αλλά θα σου πω. Ειδικά. Για πράγματα τα οποία είναι και σχετικά σίγουρα. Δηλαδή δεν σου λέω ότι θα φύγω όλη τη μέρα και θα αφήσω να μαγειρεύεται. Βέβαια, το έχω αφήσει όλο το βράδυ να μαγειρεύεται. Καλά, θα το πω άλλη φορά. Ρεβίτια, τα βάζεις όλο το βράδυ και γίνεται έπος. Καλά, το επόμενο να θες να κάνω κάποιο ημικαπνιστό ή κάτι στο μπάρμπεκι όλο το βράδυ. Ναι, αλλά αυτό είναι και σίγουρο, εντάξει, γιατί έξω το είσαι στο μπάρμπεκι, ότι τι σε αγχώνει. Ναι, εντάξει, και θεωρητικά σε χαμηλή φωτιά, αλλά δεν έχει πάρει. Κανονικά το βράδυ θα το βάλεις και στους 100 βαθμούς, 120 νομίζω αυτό να γίνεται. Θα πάει μέχρι στους 160 βαθμούς. Α, θα μου πεις μπορεί να σβήσει ένα καυστήρα, οπότε. Ναι. Όχι, σίγουρα υπάρχει τρόπος, αφού εκεί δεν τα κάνουν, νομίζω, τα slow cooked και όλα αυτά. Νομίζω αφήνεις, ξέρω εγώ, σβήνεις τα δύο και... Ναι, κάτι τέτοιο. Σίγουρα υπάρχει τρόπος. Οπότε, επιστρέφουμε και από τη γιόγκα. Τώρα βέβαια, επειδή είμαι και λίγο ψυχανάγκας, το ξαναέβαλα λίγο γιατί ήθελα να... Επειδή αυτό είχε μείνει 10 λεπτάκια, ας πούμε, εκεί μέσα, είχε μαλακώσει λίγο από πάνω η πέτσα και αυτό εγώ δεν είμαι μέσα γι' αυτό. Δεν προβλέπετε. Οπότε το έβαλα στους 200 για άλλα 10 λεπτάκια έτσι να αρπάξει. Αλλά σε μισή ώρα, τη στιγμή που γυρίσαμε, τρώγαμε. Αλλά η μισή ώρα, τη στιγμή που γυρίσαμε, ήταν 11. Ναι, γιατί είναι 9 και 4 η γιόγκα. Με 10 και 4 θα σου πω εγώ. Πες 10 και μισή. Γυρίζω. Θα σου πω, δεν αλλάζει συγκεκριμένα προγράμματα. Γυρίζω, αλλά θα σου πω τι άλλο σκέφτομαι. Μέχρι να το ξαναζεστάνεις, να κάτσεις. Έχει πάει κοντά 11, να το πω. Αυτό είναι το ballpark, δεν είναι 10. Είναι κοντά 11. Λοιπόν, μετά... Επειδή τρώω πολύ κιόλας, εμένα δεν μου φτάνει αυτό. Θέλω να φάω κι άλλο. Έφαγα, μετά τρώω γιαούρτια, βάζω βατόμουρα, τέτοια. Πρέπει να, δηλαδή, ίσως και αυτό... Δηλαδή, με το φαγητό, εγώ τελείωσα 12. Ρε, εσύ δεν είναι λογικό όμως αυτό. Ναι, ναι. Εν ολίγης κοιμήθηκα 2 χθες. Δηλαδή, μετά να μαζέψουμε λίγο. Ναι, okay. Δηλαδή, να καθαρίσει η κουζίνα, γιατί είναι ένα άλλο κομμάτι. Εμένα κάτι το οποίο... Μου αρέσει και με βοηθάει. Είναι, ξέρεις, τα πράγματα το πρωί είναι σχετικά τακτοποιημένα. Δεν θέλω πιάτα, ταψιά, τέτοια πράγματα μέσα στους νεροχύτες. Με τίποτα. Με τίποτα. Θέλω το πρωί να clean slate τη μέρα. Αυτό. Οπότε, εν ολίγης, μετά λίγο, ξέρεις, να χαλαρώσω, να διαβάσω κάτι. Τέλος πάντων, χθες άνοιξα Hacker News πάλι και διάβαζα. Anyway. Λοιπόν, πήγε 2. Και σήμερα θα ξυπνούσα 7.30. Άρα έχω κοιμηθεί 5.30 ώρες. Εντάξει, επειδή γενικά κοιμάμαι επαρκώς, σίγουρα αυτό δεν πειράζει μια μέρα. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι τώρα είμαι και λίγο χαλαρός από την εβδομάδα γιατί κοιμήθηκα δεν ξέρω εγώ πόσες ώρες το Σάββατο. Ναι. Εντάξει, η δευτερινή τη κατάγεια τότε. Ναι. Η δηλητηρίαζει. Υπάρχουν δύο απόψεις. Κάποιοι είναι πολύ σίγουροι ότι είναι δηλητηρία και κάποιοι είναι πολύ σίγουροι ότι είναι η δευτερινή.
Εγώ ξέρω ότι απλά ξέρω. Εγώ θα έβαζα την ψήφο μου στη δηλητηρίαση, έτσι όπως μου το έχεις περιγράψει. Δεν έχει πολύ σημασία. Νομίζω κοιμήθηκα. Έπεσε τον Τζαναπέρε, παιδί μου, και ήμουν σε μη λιπόθυμη φάση, ρε παιδί. Μεταξύ να είναι εξήγη, από τις 5.30-6 το απόγευμα και ξύπνησα από 10 την άλλη μέρα, ξέρω. Οπότε, νομίζω ότι εγώ ήθελα σκεφτώ πάρα πολύ και έκανα πολύ γρήγορη ανάδοση. Και, δηλαδή, Κυριακή ήμουν, οκ, απλά λίγο. Τέτοιο, δεύτερο είναι κομπλέ. Πάντως, κοιτάζω γενικά να κοιμάμαι 8 ώρες. Το οποίο έχω δει ότι το να κοιμάμαι τακτικά 8 ώρες δεν πειράζει μια μέρα να μην κοιμηθώ. Σήμερα θα είμαι μια χαρά δηλαδή, αλλά το να κοιμάμαι 8 ώρες τακτικά έχει καθοριστικό ρόλο. Όταν λέω καθοριστικό εννοώ καθοριστικό ρόλο. Το 8 συγκεκριμένα δεν ξέρω αν είναι το σωστό νούμερο για όλους τουλάχιστον. Ναι, οπότε για μένα νομίζω γύρω στο 7. Και εμένα κάπου εκεί είναι, αλλά εννοώ αυτό. Εννοώ 7 με 9 ώρες που να το πω, δεν ξέρω. Εμένα 7 με 8. Βασικά, να το πω διαφορετικά. Και εγώ έχω κάτι τέτοια θέματα, ενώ να κοιμηθώ πλήρως όσο έχω ανάγκη. Αυτό εννοώ. Και εγώ δεν κοιμάμαι. Είμαι κοντά σε 8 ώρες λίγο λιγότερο. Που είναι άνετος, ή πλέον αισθάνεται άνετος ή λίγο και αισθάνεται άνετος με 4 με 6 ώρες. Εγώ δεν μπορώ. Πλέον να το κάνω αυτό. Ίσως πριν από ξέρω, 10 χρόνια να μου έγινε πιο εύκολο. Ή να νόμιζα ότι μου έγινε πιο εύκολο. Το έχω σκεφτεί και αυτό. Και να σκεφτώ αν μεγαλώνω και όλα αυτά. Προσωπικά εγώ είμαι πιο παραγωγικός από ποτέ. Αυτό είμαι πάρα πολύ σίγουρος γι' αυτό. Ότι είμαι πιο παραγωγικός από ποτέ. Γιατί ξέρω ότι και τις φορές όπου κοιμόμουν λίγο και ξεκίναγα να δουλεύω μέσα στη μέρα, δεν ήταν συγκεντρωμένη δουλειά όπως μπορεί να είναι τώρα. Που τώρα έχω κάποιες μέρες που μπορεί να τελειώσω πάρα πολλά πράγματα που είναι πάρα πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η διαφορετικότητα της δουλειάς είναι πολύ, πολύ πιο. Ναι. Οπότε δεν το πιστεύω. Απλά ξέρεις παλιά και ξέρεις, ξεκίναγε η μέρα το πρωί επειδή ήμουν και είμαι τέλος πάντων φοιτητής που δεν πήγαινα στη σχολή μου και ασχολούμουν με το Sorsler νυχθημερών. Επειδή ήξερα ότι όλη τη μέρα με αυτό θα ασχολούμαι, δεν υπήρχε κάποια ανάγκη να είμαι παραγωγικός. Πολλά κιλά κόβει. Καλά ήταν όλη τη μέρα, ξέρω εγώ. Δεν παρένθεση, θα ξέρεις τα PR που βλέπω τώρα που πετάς πράγματα, ξέρεις. Ναι. Δεν ξέρω, νιώθω μια αχαλία. Λοιπόν, ένας από τους λόγους που κοιμάμαι και λίγο πιο αργά είναι επειδή τα βράδια κάθομαι και ασχολούμαι λίγο με το Sorsler ύστερα από καιρό, γιατί είπαμε να το πάμε σε Bear Metal, γιατί είναι, κάνω και spoiler, είναι και πιο φθηνό και είναι και ενδιαφέρον. Και δουλεύω τα βράδια και γενικά εμένα δουλεύουν οι μνήμες μου. Πολλές φορές, άμα κάνω κάτι που μου θυμίζει κάτι που νιώθω καλά, έχει ένα dopamine thing εκεί που συμβαίνει. Και τα βράδια, θυμάμαι ξέρεις φορές που δουλεύαμε βράδυ και ήταν τέτοιες εποχές. Ήταν τέτοιες εποχές που δουλεύαμε αρκετά Sorsler. Οπότε είναι καταπληκτικό το συνέστημα. Οπότε γράφω λίγο κώδικα το βράδυ. Το migration είναι στο 99%. Είναι μόνο τα terminals που χθες το βράδυ βρήκα τι παίζει. Και σήμερα θα λυθεί. Δεν ξέρω αν θα λυθεί βράδυ, γιατί βράδυ μάλλον θα πάω στους δικούς μου, αλλά θα λυθεί. Ή θα λυθεί μόλις κλείσουμε εδώ πέρα, που θα σου το δείξω. Σε κάθε περίπτωση, ξεκινάει από τον ύπνο για μένα αυτό. Consistently καλός ύπνος. Το οποίο για μένα θέλει όντως να έχω τελειώσει το φαγητό 2 ώρες πριν και ιδανικά και όχι οθόνες. Και το άλλο το οποίο με βοηθάει πάρα πολύ, και κλείνω εδώ το κομμάτι του ύπνου και πάμε μετά στα υπόλοιπα, είναι η άσκηση. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Aikido. Δηλαδή, για μένα αυτό με βοηθάει πάρα πολύ, το ότι γυρίζω και είμαι κουρασμένος σωματικά, θα φάω κάτι και μετά κάτι θα φάω τα πόδια μου, ρε παιδί μου. Ναι. Και μετά δεν θα ανοίξω οθόνη, που αυτό είναι το default μου. Είναι η παραγωγικότητα είναι αλλού. Δηλαδή, είχα φτάσει κάποια στιγμή πέρυσι την Άνοιξη, το έκανα αυτό το πράγμα. Ήταν αλλού η παραγωγικότητα. Ξυπνάγα 7 η ώρα μόνος μου και πήγαινε τάπα. Πραγματικά τάπα. Ήταν πέρυσι την Άνοιξη, είχα κάνει κάποια στιγμή ένα ντου παραγωγικότητας. Δεν ξέρω πώς το έκανα αυτό. Βγαίνουν αυτά τα bursts. Απλά θέλει προσοχή να μην καεί μια φορά. Ναι. Επειδή έχει πάρα πολύ. Κάποια στιγμή το έπαθα και το καλοκαίρι είχα ανάγκη να ξεκουραστώ μετά. Οπότε
Αυτό. Μετά εγώ δεν τρώω πρωινό πολύ αυστηρά τις καθημερινές, γιατί πέφτω. Εγώ τα τρώω πέφτω. Θέλω μετά να χαλαρώσω. Και... ναι, εγώ νομίζω ότι καταλήγω ότι μάλλον το πρωινό με βοηθάει καλύτερα. Δηλαδή, δεν είναι ανάλογα τον άνθρωπο αυτό. Απλά αυτό προσπαθώ να κόψω είναι να μην έχει, να μην πάω πρωινό το οποίο έχει spikes σε ενέργεια. Ναι, πολλές ζάχαρες και τέτοια πράγματα. Άμα είναι ζάχαρες σε φρούτα. Τι τρως το πρωί. Αυτό που έχω δει ότι με βολεύει πολύ γιατί βαριέμαι γενικά το πρωινό. Cornflakes δεν έτρεγες. Ναι, αλλά τα cornflakes γενικά έχουν αρκετή ζάχαρη και δεν θέλω το δω. Το βλέπεις να έχει διαφορά πάνω στο οτιδήποτε. Στο κομμάτι του... δεν ξέρω, βασικά τα cornflakes πιο πολύ δεν τα επιλέγω λόγω ζάχαρης, όχι λόγω του ότι με χαλούσαν, ας πούμε, μετά ή κάτι. Οπότε περισσότερο τα έχω κόψει γιατί δεν... μου έχει κολλήσει ότι δεν θέλω να τρώω. Ναι. Αλλά αυτό που έχω δει με βοηθά είναι κανένα ψωμί φυσικοβούτυρο με καμιά... Πόπο είναι τέλειο αυτό. Ή κανένα γιαούρτ. Ξέρεις τι άλλο να βάλεις εκεί πάνω. Βάλει λίγο σουσάμι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το σουσάμι με το φυσικοβούτυρο και την μπανάνα. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Και έκανα βατό μου ρεμάει. Ωραία παιδί μου με ψωμί. Το ψωμί γενικά ρε παιδί μου είδα ότι κάπως με βολεύει. Ναι. Γιατί μου δίνει, αισθάνομαι μια πιο σταθερή, ας πούμε, ναι, έχει ενέργεια και έχει κάτι που έχει σπάει. Εγώ αυτό το οποίο, βέβαια, δεν ξέρω άμα και εκεί έφταιγε το... Επίσης, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το πρωινό, σαν γεύμα. Ενώ γενικά το πρωί δεν πεινάω, τα πρωινά, η κουζίνα, τα φαγητά που είναι για πρωινό, αυτά τα λατρεύω. Δηλαδή, έχω αρχίσει να σκέφτομαι, μήπως... το ένα μου γεύμα είναι τέτοιο, απλά το κάνω το βράδυ, ξέρω εγώ. Γιατί είναι ο... ναι, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Και τα γλυκά τα πρωινά, μ' αρέσουν όλα, πεθαίνω, μ' αρέσουν. Απλά με ρίχνουν και αυτό το συνειδητοποίησα όταν έμεινα πετράλωνα, το πριν 3-4 χρόνια, wow, πριν 3-4 χρόνια, ναι. Το 17 πήγα, 17 με 19 έμεινα πετράλωνα. Δεν έχουμε κάνει μικρή κουβέντα ενώ με πετράλωνα. Αλήθεια. Ναι. Οκ. Okay. Ήτανε μόλις είχα πάει Αγία Παρασκευή. Πήγα... πήγα το 17. Έχουμε 5 χρόνια. Έλα ρε. Χοντρό. Χοντρό. Έχεις δίκιο αφού 3 χρόνια είμαι... ναι, πριν 3 χρόνια έφυγα γιατί είμαι 3 χρόνια Αγία Παρασκευή. Wow. Χοντρό. Λοιπόν... όταν ήμουν πετράλωνα, με όλα τα προβλήματα που είχε εκεί η περιοχή για μένα, τέλος πάντων, που έχει τύχει και έχω μεγαλώσει και βόρεια και κάποια μου είναι ξένα, τη λατρεύω, να το πω, και είχε ένα φοβερό πράγμα. Έχει καλά μπραντσάδικα. Αλλά άλλο θα σου πω. Έχει. Μπορώ να κάνω και plug. Λοιπόν, ξεκινούσα το πρωί και έπαιρνα τον ποδηλατόδρομο, με τα πόδια βέβαια, και ερχόμουν με τα πόδια μέχρι το γραφείο. 3/4. Πες το. Εγώ να πω ότι κάποιος ο οποίος θέλει να ψάξει στο YouTube μπορεί να βρει. Όχι, δεν είναι ανεβασμένα. Όχι, δεν είναι. Θεωρώ, εμένα στο μυαλό μου αυτά ήταν η πρώιμη μορφή της μικρής κουβέντας, θα πω αυτό. Και είχες κάνει και εσύ ένα τέτοιο, να σου θυμίσω. Δεν θυμάμαι. Αυτά κάπου μπορεί να βγουν κάποια στιγμή. Τα βρήκα, τα έχω αποθηκευμένα, by the way, να ξέρεις. Ναι, θα μπουν σκληρό. Οπότε, τι έκανα, ξυπνούσα το πρωί κατά τις 7, έκανα πρωινό τύπου ψωμιά, αυγά, ποσέ, αβοκάντα, ιστορίες. Είχα μάθει, το έκανα αυτό σε 10 λεπτά, έφευγε μπαμπαμ. Ωραία. Οπότε έτρωγα την πρωινάρα μου το πρωί και ξεκινούσα μετά και περπάτησα για το γραφείο. Και ερχόμουν εδώ και ήταν βέβαια και 3/4 περπάτημα, αλλά ήταν περπάτημα, δεν ήταν κάτι. Και ήθελα άλλη μια ώρα να έρθω στα ίσα μου. Δεν δούλευα, μια ώρα ήμουν YouTube. Εντάξει, αλλά αυτό είναι και θέμα όμως ενδεχομένως της κούρασης από το τέτοιο, από το... Τώρα σου λέω, η κούραση είναι εντάξει, να πιάσει λίγο την ανάσα σου. Ήθελα μία ώρα στο νερό, ήθελα να κάτσω στο YouTube, να χαλαρώσω, να έρθω λίγο να πάρω τα πάνω μου. Αυτό 100%. Anyway, όταν τρώω πέφτω. Οπότε εγώ το πρωί δεν τρώω. Εντάξει, δεν είναι θέμα... ναι, τις καθημερινές. Ναι, το Σαββατοκύριακο το πεθαίνω. Και μετά αυτό, το πηγαίνω μέχρι το μεσημέρι. Okay. Ωραία, άρα λοιπόν, επειδή... ωραία, άρα είμαστε στο
φαγητό ύπνο έχουμε δει. Ναι. Και στο κομμάτι της οργάνωσης, αυτό το οποίο κάνω εγώ εκείνες τις ώρες, αν δεν έχω κάτι που με απασχολεί, πρέπει να το κάνω για να μην με απασχολεί πλέον, ξεκινάω emails και διώχνω διεκπαιρεωτικά πράγματα. Δηλαδή, πάω να κάνω ένα όσο πιο clean slate γίνεται για τη μέρα μου, για να μπορώ να προσπαθώ να δημιουργήσω τις συνθήκες για να κάνω δημιουργική δουλειά πιο μετά. Αυτό. Άρα τις πρόβλημα στη δημιουργική δουλειά πιο πολύ μέσα στη μέρα. Ναι, γιατί θα σου πω τι γίνεται. Όταν έχω έννοιες, τύπου οι λογιστές ζητάνε αυτό το πράγμα, αυτό μένα με δηλητηριάζει και δεν μπορώ να αφοσιωθώ μετά στο δημιουργικό κομμάτι. Και όταν είναι δημιουργικό, δεν απαραίτητο να είναι κώδικας. Μπορεί να είναι να γράψουμε ένα quote για κάποιο πελάτη με τον οποίο μιλάμε. Μπορεί να είναι κάτι στο οποίο όμως πρέπει λίγο να αφοσιωθώ και να σκεφτώ και δεν είναι γραμμικό. Έχει exploration, λίγο έχει αναζήτηση, εξερεύνηση. Για πες. Όχι, εγώ προτιμώ το δημιουργικό να το πάω πρωί, γιατί δεν έχει καθόλου παρεμβάσει από... Ανοίγεις email το πρωί. Συνήθως αυτό που κάνω είναι... Περνάω μια τα email να δω αν είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει, ρε παιδί μου, γρήγορα, σήμερα. Οπότε μικροτάσκες αυτά, αν μπορώ να τα κάνω και τη στιγμή και φεύγουν, θα φύγουν. Όλα τα άλλα θα μπουν σε μια λίστα ότι α, πρέπει να κάνω αυτά τα πράγματα, οπότε να φύγω από το κεφάλι μου. Κάποια email στα οποία δεν θα διαχειριστούν μέσα στην εβδομάδα, μπορεί να τα βάλω και όλο το email και να πω ότι αυτό το email είναι to do, ας πούμε, και that's it, τέλος. Okay. Και αφού το κάνω αυτό, μετά κάνω τα δημιουργικά πράγματα και τα πράγματα τα οποία θέλω πιο πολύ να είναι... Δεν θέλω να με ενοχλεί κανείς εκείνη την ώρα, όσο είναι κλείνω λίγο στον εαυτό. Βάζεις και focus mode. Όχι, δεν έχω... Βάσκα, συνήθως αυτό είναι, ξέρω εγώ, από τις 6.30 το πρωί μέχρι τις 9.10, οπότε... Εξορισμού, πάντως που θα με ενοχλήσει είναι πιο... Οπότε περίμενε. Οπότε από τις 7 μέχρι τις 9 μου κάνεις δημιουργική δουλειά. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπες. Η αλήθεια είναι, συγγνώμη, ότι εκείνη τη στιγμή δεν χρειάζεται καν να δεις email τόσο νωρίς. Νόημα ότι κανείς δεν θα ασχοληθεί εκείνη τη στιγμή ή δεν θα περιμένει εκείνη τη στιγμή. Κάποια απάντηση. Και να σου πω κι εγώ κάτι πάνω σε αυτό, συγγνώμη. Όσες φορές έχει τύχει να ξυπνήσω νωρίς, τύπου 6.30, και εγώ το πρωί τέτοια ώρα έχω κάνει δημιουργική δουλειά. Το αποπνέει πάρα πολύ. Γιατί άμα πάει 10, μετά υπάρχουν ένα σωρό από πράγματα που πρέπει να διαχειριστούν και την μέρα. Το οποίο είναι λογικό, δεν είναι παράλογο. Απλά είναι κάτι το οποίο δεν σου επιτρέπει να κάνεις τη φάση σου. Το μικρόφωνο μου δουλεύει. Ναι. Απλά έχει πάρα πολύ μικρή τέτοια. Ναι. Μορφή. Κάνε ένα παύλο να δω. Ωραία. Ναι. Ξαναβαρώ το παλαμακί. Όχι, γιατί θέλω να δω μόνο το τελευταίο και μετά να πάω εγώ προς τα πίσω να δω που είναι. Γιατί δεν βάρεσε την αρχή. Όχι, έκανες έτσι και δεν το βάρεσε. Ναι, ρε. Όχι, στην αρχή εννοώ. Στην αρχή του διαλύματος, ναι. Οπότε. Επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε. Ναι, οπότε γενικά δημιουργική δουλειά εκείνη την ώρα. Μετά υπάρχει ένα διάλειμμα που είναι πιο πολύ να βοηθήσω, να μιλήσω με κόσμο, να λύσω προβλήματα που ενδεχομένως έχουν προκύψει εκείνη την ώρα. Δηλαδή, στη δημιουργική δουλειά του πρωινού μπορεί να έχω τα πάρσεις, για παράδειγμα, τις προηγούμενες μέρες. Α, έλα ρε. Εκείνη την ώρα θα κάτσω να δω αν κάποιος χρειάζεται βοήθεια. Αν μου έχει ξεφύγει ένα review το πρωινό βράδυ, θέλω να ξεκινήσω. Δηλαδή, πώς θα ξεκινήσουν όλη τη μέρα τους, όσο πιο χαρούμενοι γίνεται. Κάπως έτσι είναι το. Α, πολύ ωραίο εσύ. Το οποίο με βολεύει. Αυτό που ίσως με χαλάσει λίγο χρονικά είναι άμα θέλω να έρθω στο γραφείο και αργήσω λίγο να ξυπνήσω και κάνω και 2-3 δουλειές παραπάνω στο σπίτι το πρωί, όπου με πρακτικά χάνω αυτή την ώρα. Οκ. Γιατί έχω και το commute. Οπότε συνήθως θα είμαι σπίτι. Μέχρι τις 9 θα κάτσω να δουλέψω, μετά θα φάω πρωινό, ξέρω εγώ και αυτά. Δηλαδή εκεί πέρα θα κάνω ένα break. Εκεί μπορεί να κάνω μπάνιο, ας πούμε, ξέρω, για να φύγω το σπίτι. Ναι. Το κακό είναι ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό και να έρθω το γραφείο, γιατί εκείνη την ώρα έχει κίνηση και βαριέμαι. Δηλαδή δεν μπαίνω καν σε δικασία να πω ότι φεύγω το σπίτι μετά τις 9-10 η ώρα. Ναι. Καλά, εντάξει. Και εγώ σήμερα που ξεκίνησα. Σήμερα ήρθα με αμάξι, γιατί για κάποιο λόγο. Αρέσει, ξύπνησα και ήμουν λίγο βαρύ. Εντάξει, είχα φάει χθες και αρκετά. Έφαγα ένα κοπό. Ναι, έφαγα, ξέρεις κάτι. Ήταν, μάλιστα, το καλύτερο κοτόπουλο που έχω κάνει ποτέ.
το χθεσινό ήταν απίστευτο, ρε φίλε. Ήταν φοβερό. Anyway, δεν είχα βάλει και λίγο πατάτες, ξέρω εγώ, πατάτες μέσα. Ναι. Και για τις οποίες πεθαίνω επίσης πάρα πολύ. Anyway, ήταν φοβερό. Έφαγα πολύ μετά, έφαγα και γιαούρτι, ήταν επικά. Οπότε. Καταλαβαίνω ότι είσαι 15 φορές γιατί έχεις πάει χθες το βράδυ. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και το κοτόπουλο δεν είναι καν ένα φαγητό το οποίο εμένα μου αρέσει γενικά. Ναι, είναι ένα φαγητό που το τρώω για να μην ανέβει κι άλλο η χοληστερίνη μου, παιδί μου, δηλαδή. Αλλά ήταν εξαιρετικό το χθεσινό, οπότε γι' αυτό έχω μια αιμονή τώρα και μου έχει μείνει. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμη. Οπότε, ξυπνάω και είμαι έτσι λίγο πιο βαρύς και λέω... Βλέπω εντωμεταξύ ότι είχε και 5 βαθμούς έξω στην Αγία Παρασκευή. Εγώ με το παιδομάνικο μου έξω. Αλήθεια. Εντάξει, με το παιδομάνι του προγονικό, αλλά κατέβηκαμε το φούντερ κάτω, ας πούμε, το πρωί που είχε θεωρητικά ακόμα, δεν είχε βγει ο ήλιος πολύ. Ναι, πρωσιά. Ήταν normal, δεν ήμουν να φύγω μια ώρα να περπατήσω. Okay. Και λέω, ρε παιδί μου, να έρθω με τη μηχανή, τώρα είναι έρθω με τα μάξι και μου βγαίνει ένα λίγο πιο comfort σήμερα. Και μπαίνω αμάξι, να βάλω λίγο μουσική, λίγο ξέρει να το πάω έτσι καλαρά. Κάνω ριφεράκι, ζεστό μπάνιο το πρωί, τέτοια πράγματα. Οπότε έκανα κοντά μια ώρα να έρθω. Και ξεκίνησα 8 και από το σπίτι, 8 και λίγο. Αυτό. Οπότε φαντάζομαι ότι κατά τις 9 παίζανε ακόμα χειρότερα. 9 είναι κακή ώρα, δηλαδή μετά πρέπει να περιμένω να φύγει από τις 10:30, που θα σημαίνει ότι θα είσαι 11:10. Ναι. Σημαίνει. Ναι. Δηλαδή αυτό με διανύει. Άμα μου κόψει έτσι στη μέση κάθε μέρα, με ζορίζει. Οπότε τέλος πάντων. Γιατί τα λέγαμε όλα αυτά, γιατί λέγαμε για την κίνηση και λέγες εσύ. Είναι αυτό ότι άρα λοιπόν το πρωί είναι ένα 2ωρο, το οποίο άμα είμαι σπίτι σημαίνει ότι ξυπνάω, κάνω 2ωρο και μετά ξεκινάω, κάνω κάποιες δουλειές στο σπίτι και μετά ξεκινάω τη μέρα μου. Οπότε βάζω δηλαδή αυτό το διάλειμμα στη μέση μεταξύ της δημιουργικής δουλειάς και της προετοιμασίας της ημέρας και του τρεξίματος ημέρας, να το πω έτσι. Αν έρθω γραφείο, τότε αυτό είναι λίγο πιο μονοκόμμα. Μετά μπορεί να πάμε μια βόλτα για ένα καφέ, κάτι βοντανό, να περπατήσουμε πλέον μακριά. Ω Χριστέ μου. Ελπίζω να μην είναι αλήθεια και να είναι κάποιο είδους ανακαίνιση. Δεν προλάβαμε και να τον χαιρετήσουμε, ρε γάμωτο. Δεν προλάβαμε να τον χαιρετήσουμε. Και εγώ, ρε γάμωτο. Ναι. Πήγαμε σήμερα έτσι κάτω στο καφέ και ήταν κατεβασμένα ρολά. Ναι, ρε γάμωτο. Εν τω μεταξύ, ήταν μέχρι τη σεζόν. Ανέβησε, ήταν όλοι στο Α. Οπότε μήπως. Δηλαδή, ήταν κατεβασμένο και το ρολό του στο Α. Που είχε άλλα μαγαζιά μέσα. Ναι, βέβαια μπαίνει και από την πίσω πλευρά. Okay. Αλλά anyway, τι να πω. Ελπίζω να είναι ψέματα αυτό. Παρόλα αυτά, ήταν καλή αφορμή να περπατήσουμε, να πάμε μέχρι την άλλη στοά που πηγαίναμε και στο παρελθόν να πάρουμε καφέ, που είναι επίσης καλός. Όχι, ναι, δεν είναι. Κρίμα. Ναι, ακριβώς. Μάλλον αυτό το λίγο θα το κάνει για να ερευνήσει και αυτά, να το κλείσει. Δηλαδή, μα το έλεγε. Εγώ νομίζω ότι μα έκανε πλάκα. Ναι, και εγώ νομίζω ότι που λέγε φουμάρα. Anyway. Λοιπόν, οπότε ναι, κάπου εκεί πέρα θα σφάσω τη μέρα. Μετά μέχρι το μεσημεράκι, έχει πιο πολύ, ρε παιδί μου, να κλείσω πραγματάκια, χαζο. Δηλαδή είναι πιο πολύ χαζο δουλειά. Δηλαδή αυτό το 9-10 πες, ρε παιδί μου, με μία. Είναι ένα τρίωρο που δουλειάζει. Okay. Δεν έχει συνήθως πολύ κάνει δουλειά. Μετά παίζει μεσημεριανό και μετά έχω πάλι ένα 2ωρο-3ωρο, κάπου εκεί πέρα θα. Θα αφιερώσω πιο καλό χρόνο από δουλειά να ασχοληθώ μέχρι το απόγευμα. Mm. Απόγευμα πάλι κάνω και βατινό, κάπου θα χαλαρώσω. Αν είναι σπίτι, κάτι που παρατήρησα ότι μου κάνει πολύ κακό είναι ότι χάζεμπα τύπου ή Twitter ή στο Instagram και αυτά. Τόσο στο Instagram το κινητό εννοείται. Το έχω αφήσει μόνο στο iPad για να χαζεύω. Δηλαδή να είναι και η συσκευή που χαζεύω. Δεν βλέπεις καν τα memes που σου στέλνουν στην ώρα τους και φεύγουν τα stories. Φεύγουν τα stories. Τι να κάνω. Έβλεπα ότι χάλαγα ώρα που δεν ήθελα να χαλάω, ρε παιδί μου, χάζω το κεφάλι μου. Και έχω επαναφέρει, όταν είμαι speed lifestyle, κάτι το οποίο μου άρεσε και έκανα, ξέρω εγώ, πριν κάνω χρόνο. Και αν θέλω να κάνω ένα διάλειμμα, γιατί αναγκαστικά έχεις κάποια στιγμή να κάνεις ένα διάλειμμα, παίζω λίγο Fortnite. Παίζεις Fortnite. Ναι, το έκανα χθες και με βόλεψε πάρα πολύ. Και θα το επαναφέρω. Δηλαδή, όταν είμαι σπίτι και θέλω να κάνω διάνυμα, αντί να χαζέψω σε κάτι άσκητο, θα παίξω Fortnite. Γιατί έχει συγκεκριμένο χρόνο. Ναι. Δηλαδή, συνήθως επειδή είμαι αρκετά μέτριος,
ο χρόνος που θα χρειαστεί μέχρι να χάσω είναι γύρω στα 20 λεπτά, ρε παιδί μου, κάπου εκεί. Δεν θα πω στο τέλος, δεν θα χαλάσω και στην αρχή. Θα ξαναχάσω στην αρχή, ρε παιδί μου, γιατί βρω κανένα καλό μπροστά μου. Θα ξαναπέξω ένα άλλο παιχνίδι, ρε παιδί μου. Αλλά κατά μέσο όρο το παιχνίδι που παίζω είναι κάνει 20 λεπτό. Οκ. Οπότε είναι κάπου. Και το κρατάς εκεί, δεν εθίζει να καθίσει να παίξει 4 ώρες. Όχι, θα πω, θα παίξω, ρε παιδί μου. Έτσι, όπως έχω στο μυαλό μου, είναι ένα καλό παιχνίδι. Δηλαδή, ένα παιχνίδι το οποίο θα το ευχαριστηθώ. Άμα τώρα μπω και χάσω τα 3-4-5 λεπτά, θα τα αφήσω, ξέρεις. Θα ξαναπαίξω. Δεν θα πω, θα παίξω ένα παιχνίδι. Οπότε δεν είναι αυστηρά ένα παιχνίδι, είναι ένα καλό παιχνίδι. Θέλεις να σε δηλητηριάσω. Είμαι σε μια φάση που διαπραγματεύομαι με τον εαυτό μου αν θα πάρω συνδρομή για WoW. Το WoW μπορεί να ξεφύγει πολύ εύκολα. Το σκέφτομαι πολύ σοβαρά να ξεκινήσω να παίζω λίγο World of Warcraft, γιατί είδα ένα φίλο μου τώρα που έπαιζε και ζήλεψα αυτές τις μέρες. Και έχω και καιρό να παίξω PlayStation και μου έχει λείψει, θα το ανοίξω αυτήν την εβδομάδα 100%. Θα ήθελα να είναι κάτι το οποίο να έχει χρονικό όριο. Δηλαδή τα διαλύματα που κάνω μέσα στη μέση μέρα. Ναι. Μισό, εγώ όταν έπαιζα WoW, δεν έκανα ποτέ raids και τέτοια πράγματα να πάμε ομάδες να παίξω μαζί. Μ' αρέσαν αυτά. Ναι, εγώ έπαιζα solo πάρα πολύ. Δηλαδή ήθελα να πηγαίνω να κάνω quest, να εξερευνώ εκεί τον κόσμο. Πολύ casual. Και εγώ στήχη να το λιώσω στο WoW. Αλλά αυτό το οποίο μου άρεσε πιο πολύ ήταν να πάω να περάσω κάποια ώρα να εξερευνήσω τον κόσμο, να κάνω ένα quest. Το οποίο είναι παιχνιδάρα το WoW, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχω χάσει λίγο την μπάλα με τα 18. Μισό, κι εγώ. Όταν είχε ξαναβγεί το Classic, τη μάσκα κάποια στιγμή. Ναι, έπαιξε. Ναι, ναι. Είχα παίξει νομίζω κανένα μήνα, δύο. Αλλά. Εντάξει, είναι εύκολο να καεί. Αλλά αυτό που εμένα θα μου άρεσε να παίξω WoW ξανά, θα παίζα με φίλους, ρε παιδί μου, ώστε να κάνουμε μαζί τα quests, μαζί ξέρω εγώ κάποια dungeons ή τέτοια πράγματα. Οκ. Όχι braids και αυτά, ξέρω εγώ, να θέλουμε για το Ragnar, θυμάμαι εκεί πέρα. Κάποια στιγμή ήμουν σε ένα guild, ερασιτεχνικά τελείως, ήμουν full. Αλλά ήταν η φάση, ξέρω εγώ, θα βρεθούμε 7 η ώρα, 7 και 4 έχουμε check να δούμε ποιοι λείπουνε, να έχετε πάρει αυτά τα buffs, αυτά τα έτσι, αυτά τα αλλιώς. Κανικό, λες και πας με παιδί με εκδρομία, ναι, ρε φίλε τώρα, δηλαδή. Καταλαβαίνω, όταν είσαι φαντάζομαι να έχεις 40 άτομα να. Ναι. Έτσι. Και υπήρχαν και φορές που υπήρχαν άτομα τα οποία ήταν πνευματικά. Εμείς δεν ήμασταν τόσο σοβαρό. Ήταν ένα ελληνικό νομίζω εκεί. Οκ. Αλλά υπήρχαν λαγκίλ, ξέρω εγώ, είχαν 20 άτομα απ' έξω τα οποία περιμένανε μόνο μήπως και αν κάποιος από τους. Ξέρω, αναπνευματικοί κανονικά. Ναι. Ομάδα ρε παιδί μου, εθνική, wow. Μάλιστα. Τώρα Ράγνερ, θυμάμαι, ήθελε, ξέρω εγώ, τρίζο. Ωπα ρε φίλε. Δεν έχει νόημα, δεν παίζει αυτό. Ναι, δεν παίζει πλέον αυτό. Για μένα σίγουρα όχι. Το boss νομίζω ήθελε να κάνω 20 λεπτό το κοπάνω και εκεί πέρα, μπάσκετ παίζει. Α, ναι. Δεν έχω κάνει τέτοια ποτέ. Ποτέ. Αλλά κάνουμε ένα παρτάκι, ξέρεις, τρία άτομα, ας πούμε, και κάνα δυο άσχετοι. Μάλλον θα ασχοληθώ να τελειώσω το Assassin's Creed πρώτα, το Valhalla που έχω στο PlayStation και μετά θα δω αυτό. Να δω το WoW. Αλλά ήμασταν πίσω στο ότι έκανες διαλύματα. Πάμε πίσω στο ότι έκανες διαλύματα παίζοντας Fortnite. Ναι. Οπότε το να παίξω, ρε παιδί μου, με κάποιο παιχνίδι έτσι λίγο πιο. Που να ξεφύγει το μυαλό μου, αλλά εκείνη τη στιγμή να ξεφύγει από τη δουλειά, χωρίς να αδρανοποιηθεί και να καταναλώσει απλά περιεχόμενο, νομίζω ότι αυτό με βοηθάει. Ενώ όταν βλέπω, ξέρω, βλακίες ή πράγματα τα οποία μου διασπούν ακόμη περισσότερο την προσοχή, είναι χειρότερο, γιατί στο Fortnite τουλάχιστον η προσοχή μου είναι εκεί. Δεν διασπάται. Πρέπει να βρεις άλλους και να τους φας. Οπότε κάπως έτσι φτάνω μέχρι τα απόγευμα. Οπότε ξανακάνω διάλειμμα από τον PC. Λοιπόν, εγώ έχω πρόβλημα να το κάνω αυτό, το οποίο λες, γιατί προτιμώ να αλλάξω μέσο, δηλαδή προτιμώ να σηκωθώ από τον υπολογιστή όταν κάνω διάλειμμα. Ναι, οκ, δεκτό ρε παιδί μου, αλλά still, όταν λέω σηκωθώ από τον υπολογιστή, εννοώ προτιμώ να κάνω κάτι. Προτιμώ, ας πούμε, που λέει ο λόγος, να πλύνω πιάτα. Δεν πλύνω πιάτα, ρε παιδί μου, αλλά κάτι τέτοιο, ας πούμε, να κάνω μια βόλτα. Δηλαδή αυτό, άμα που θα σε ψήσω να πάμε να πάρουμε πάλι καφέ το απόγευμα, θα είναι αυτό το οποίο θα με εξυπηρετήσει περισσότερο. Για να
τσαγάκι. Έστω ρε παιδί μου, να βγούμε να... Ξέρεις, μία βόλτα, ένα περίπατο, ένα κάτι τέτοιο, το έχω... Το έχω περισσότερο. Βασικά με βοηθάει να ξεφύγω και να επανέλθω, γιατί... Είναι πολύ δύσκολο για... Ωραία, καταρχάς, είναι εύκολο να φύγει η προσοχή μου. Και είναι πολύ δύσκολο να φύγει η προσοχή μου, να βγαίνω για ένα περίπατο συγκεκριμένο και να γυρίσω πίσω. Δηλαδή, δεν... Είναι πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι το οποίο θα με κάνει να ξεχαστώ σε αυτό. Αυτό. Οπότε, αν αρχίσω εγώ και βλέπω πράγματα στο YouTube, παίζω παιχνίδια, είναι εύκολο να παίρνω να... Μάλλον, αυτό το σύστημα ντοπαμίνης που έχω εγώ, είναι πειρεπές στον εθισμό τέτοιου τύπου. Αυτό. Οπότε, εγώ αυτό το οποίο κάνω είναι να... Προσπαθώ να το πάω σχετικά σε ρήμετα μέχρι το μεσημεριανό, γιατί επειδή ξεκινάω πιο αργά τη μέρα, στην ουσία έχω ένα τετράωρο μέχρι το μεσημέρι, που κάτι στις δύο εκεί αρχίζω και σκαρφίζω με τι θα φάω. Και προτιμάω να τρώω κάτι σχετικά ελαφρύ. Και σήμερα, άμα ψηθείς να φάμε κανένα ψητό ψάρι με κανένα χορταρικό. Γενικά, σκέφτομαι να μικρύνω και πολύ τα μεσημεριανά μου. Ναι. Άρα είσαι μέσα για κάτι τέτοιο. Στην Ολλανδία, ένα από τα καλά που έκανα είναι ότι στην Ολλανδία τρώνε πάρα πολύ μικρά μεσημεριανά, τύπου κάνα σάντουιτς, κάτι, ξέρω εγώ, μικρό σε ποσότητα και τρώνε κυρίως απογευματό βραδινό. Το οποίο αυτό τελικά είναι πολύ ωραίο, γιατί δεν σε βαραίνει, σε κρατάει ας πούμε μέχρι το απόγευμα. Τρώω το απόγευμα, βέβαια, άμα πας γυμναστήριο δεν ξέρω πώς θα κάνεις. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα και εγώ το έχω σκεφτεί. Και κάτι που ίσως δοκιμάσω στο μέλλον και το έχω σκεφτεί είναι να τρώω μόνο το μεσημέρι. Να τρώω ένα γεύμα τη μέρα. Αλλά αυτό μπορεί να με ρίξει μετά, αυτό είναι που φοβάμαι. Άρα σήμερα θα φάμε χαλαρά, κάπως έτσι. Ωραία. Γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το όταν τρώω ψάρι και σαλάτα το μεσημέρι ή τέλος πάντων πρωτεΐνη και σαλάτα είναι το αγαπημένο μου. Γιατί δεν με ρίχνει. Και μετά, τέλος ξαναδείς πώς πάμε στο. Κοιτάζω μετά, προσπαθώ να το πηγαίνω ίσως και ένα απογευματινό διάλειμμα για ένα καφέ, αλλά μετά, μέχρι τη λήξη, ας πούμε, η οποία θα είναι κατά τις 6 ώρα συνήθως. Επειδή προφανώς η προσοχή μου μπορεί να φύγει και με τη δουλειά πάρα πολύ, γιατί το λατρεύω αυτό το οποίο κάνω και κάνουμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ. Μπορώ να ασχολούμαι με τις ώρες. Βάζω κάτι το οποίο. Έχει hard stop. Ναι. Και εκεί είναι που κολλάει για μένα πάρα πολύ το κομμάτι που έχω Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Aikido. Και τώρα κοιτάζω να γεμίζω και Τρίτη, Πέμπτη. Δηλαδή, Τρίτη παίζει γιόγκα, που είναι πιο αργά βέβαια. Αλλά επειδή είναι στο σπίτι, άμα έρθω γραφείο, θα πρέπει να ξεκινήσω πιο νωρίς. Έχει κάποια τέτοια. Και Πέμπτη, θα βάλω μάλλον τώρα το τσεκάρθο που λέγαμε και σε άλλο επεισόδιο strength training. Ωραίο είναι, όχι. Και το οποίο βοηθάει και για να σβήσω μετά. Δηλαδή, δεν μπορείς επειδή να πας σε γυμναστική, μετά να κάνεις τον ντουζ και μετά να επιστρέψεις τη δουλειά. Είναι λίγο περίεργο και να είναι βράδυ. Για αλήθεια ότι τώρα δεν βοηθάει και όλα. Δεν βοηθάει. Βοηθάει μάλλον με καιρό, ο οποίο στα 6 ώρα είναι σκοτάδι, οπότε αρχίζει και μπαίνει και λίγο ψυχολογικά. Είναι ακόμα σκοτάδι, 6 ώρα. Ακόμα δεν είναι. Ναι, μου. Σκοτάδι. Καταλαβαίνει ότι έχει αρχίσει να ανοιχτώνει. Αλλά μεγαλώνει οι μέρες πλέον. Ναι. Uphill, όχι downhill from here. Α, ναι. Σωστά. Σωστά. Όχι, είναι ωραία φάση. Και εγώ προσπαθώ, αν και εγώ θα ήθελα να βάλω. Έχω Δευτέρα, Τέταρτη, Παρασκευή. Αν την Παρασκευή με σκίζει, γιατί έχει ανοιχτά μαγαζιά τα απόγευμα και έχει κολοκίνηση. Τι να πάρει μηχανή κι εσύ. Έχω σκεφτεί να πάρω ηλεκτρικό ποδήλατο, αλλά η Σάουτ Μπίπερ μου αλλάξει κλειδαριά μετά στο σπίτι. Α, οκ. Καλά πήγε αυτό. Ξέρει ότι αν πάρει μηχανή είναι πιο ασφαλέ από το ηλεκτρικό ποδήλατο. Απλά θέλει δίπλωμα. Δεν νομίζω ότι είναι το δίπλωμα το πρόβλημα. Είναι ότι εντάξει, οι μηχανές, το πρόβλημα με τις μηχανές είναι ότι δεν εξαρτάται, μάλλον το ποσοστό ευθύνης που έχεις εσύ σε περίπτωση ατυχήματος είναι πολύ πιο μικρό σχέση με το αυτοκίνητο. Δηλαδή. Ναι, όχι, εγώ με το ποδήλατο το συγκρίνω. Α, ναι, και το ποδήλατο σκεφτόμουν πιο πολύ για τύπου σπίτι, γραφείο, επειδή είναι καλή απάντηση. Ναι, εγώ το έχω επειδή έχει τύχει. Ωραία. Τώρα πρέπει να επαναφέρω και το ποδήλατο στη ζωή μου, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά anyway, είναι λίγο περίεργο, δεν μπορείς να τα κάνεις όλα. Αλλά πλέον που οδηγάω και μηχανή, με το ποδήλατο νιώθω πολύ πιο ανασφαλής. Ήταν η πρώτη φορά, συγγνώμη, που βγήκα για ποδήλατο και πήρα και το κράνος της μηχανής μαζί. Εντάξει, το καλοκαιρινό, το ανοιχτό, όχι το ολόκληρο, γιατί λέω, πώς θα μπορεί φίλοι στον δρόμο με αυτό το. Είναι τίποτα το ποδήλατο. Αν σε χτυπήσει κάτι, έφυγες.
Απλά θεωρητικά η φωτοδρόμη που στα βόρεια νομίζω είναι λίγο καλύτερη. Ναι. Έχουμε μπροστά στο σπίτι, αλλά δεν είναι, δεν έχει παντού. Δηλαδή, όντω μπορεί, άμα χρειαστεί να βγει στη Μεσογείο, ρε παιδί μου, ή κάπου. Απλά με ενδιαφέρει το ποδήλατο, νομίζω ότι είσαι πιο προσεκτικό, γιατί έχει τον έλεγχο να σταματά. Που δεν νομίζω ότι έχει τόσο καλό έλεγχο. Τι ζωή. Η μηχανή είναι πιο εύκολο να πει ότι χαμηλώνω ταχύτητα σε ένα τέτοιο και περνάω. Ενώ με το ποδήλατο μπορεί να πει ότι σταματάω και περνάω. Α, ναι. Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, νομίζω είναι και το πόσο οδηγά. Εγώ π.χ. είμαι πιο αμυντικό σε αυτό. Δεν κάνω σφήνε και τέτοια πράγματα. Όχι σφήνε, αλλά πες ότι έχει ένα στενό το οποίο έχει προτεραιότητα. Ναι. Με τη μηχανή είναι πιο εύκολο να πει ότι χαμηλώνω ταχύτητα και περνάω. Δεν σου λέω να. Ναι. Όχι, ωραία, σταματά. Καλώνεις. Και επίσης επειδή έχει καλύτερη ισορροπία, καλά μακράν καλύτερη ισορροπία, ναι, είναι και εύκολο να κοκαλώσεις και να μην βάλεις και πόδια κάτω. Δηλαδή κοκαλώνεις και κάποια δευτερόλεπτα μένει έτσι αυτό το πράγμα. Ναι. Ενώ στο ποδήλατο εγώ το έχω μυαλό ότι είναι ένας πιο καλός τρόπος να περπατάω. Οπότε εγώ θα περνούσα. Είναι ένας καλά, εννοείται. Ενώ με τα πόδια δεν θα έλεγες ποτέ κοιτάω και δηλαδή δεν θα. Είναι δύο διακριτά πράγματα. Σταματάω, κοιτάω, προχωράω. Ναι. Εντάξει, ναι, είναι και, και κάποια hard wiring εκεί του εγκεφάλου. Οπότε το ποδήλατο είναι πιο κοντά στο μυαλό μου στην συμπεριφορά που θα είχα ως. Καταλαβαίνετε, λες ότι θα ήταν. Ενώ άμα είχες μοτοσυκλέτα, η συμπεριφορά σου θα ήταν πιο οδηγική. Ενώ με το ποδήλατο είναι πιο πεζού. Οπότε μπαίνεις έτσι κι άλλο σε ένα πιο αμυντικό mood. Ναι, καταλαβαίνω ότι λες ότι είναι ψυχολογικό. Το ακούω. Το ακούω πάρα πολύ αυτό που λες. Αλλά ναι, προφανώς δεν είναι όλα, είναι. Μάλιστα. Οπότε αυτό. Οπότε εγώ όμως δεν θα ήθελα να βάλω τρίτη πέμπτη. Δηλαδή τρίτη πέμπτη να την κρατήσω για πιο κοινωνικές υποχρεώσεις, να το πω έτσι. Ναι, μπορώ να δω κανένα φίλο, να μπορώ να κάνω κανένα τραπέζι σπίτι, να βγω έξω, ξέρω εγώ, για ένα φαγητό. Και το ιδανικό που θέλω από φέτος να ξεκινήσω ξανά μετά από αρκετά χρόνια είναι κολλήνουμε. Σχεδόν το βάζω ένα από τα πρωινά, μάλλον η Πέμπτη ή Σάββατο πρωί. Mm. Α, το καταφέρω. Αλλά αυτό ακόμα είναι το νέο αρκετούς μήνες. Θα σου πω γύρω από το άλλο. Εγώ προσωπικά, άπαξ και κάτι είναι να γίνει το οποίο δεν θέλω να το χάσω ή δεν πρέπει να το χάσω, εντάξει, προφανώς ακυρώνεις κάτι άλλο. Για παράδειγμα, εγώ τι έχω στο μυαλό μου, ότι μία φορά τον 1,5 μήνα θα κάνουμε ένα Docker Meetup τις Πέμπτες. Θα πηγαίνει ή θα πηγαίνει άλλη ώρα ή άλλη μέρα γυμναστική, δεν ακυρώνεται, οκ. Δεν παθαίνεις και κάτι, ξέρω εγώ. Για να πας και να δεις ένα φίλο, είναι πιο δύσκολο να. Ακυρώσεις. Θέλω στο μυαλό μου, ίσως. Μια φορά θα ακυρώσεις και για να δεις για φίλο. Μια φορά. Ξέρω εγώ. Εντάξει, αυτό άμα βλέπεις τακτικά, ρε παιδί μου. Θα ήθελα μέσα εβδομάδα να έχω μία με δύο μέρες να πει ναι. Ή δεν κάνω τίποτα, κοιτάω το ταβάνι ένα απόγευμα. Ναι, να δω τέτοιο. Ή κάνω. Βλέπω κανένα φίλο. Πάω μια βότ. Όχι, ένα φαγητό, ρε παιδί μου, δεν σου λέω να. Οκ. Κάνω κάποια τέτοια. Οπότε δεν θα μπουκώνω όλα τα απογεύματα. Το ιδανικό ήταν όταν έκανα Δευτέρα, Τάρτη, Σάββατο πρωί. Να. Οπότε και δεν είχε κίνηση. Και. Όπω Σαββατοκύριακο δεν θέλω τίποτα. Φοβερό, Σάββατο πρωί είναι. Αλήθεια, γιατί. Γιατί καταρχάς η πρωινή γυμναστική σε βοηθάει πάρα πολύ στο να μπαίνει σε βάση με δυσαρεστημό. Ναι. Δηλαδή και έχει προπονήσει με ζήσει του παλιά που έκανε και αυτά πιο σοβαρά. Οι πρωινές προπονήσεις βοηθούσαν πάρα πολύ να μπει ο οργανισμός σου στο ότι από το πρωί. Έκανες πρωινές Jiu-Jitsu. Κυρίως πριν από αγώνες, κάναμε κάποιες πρωινές προπονήσεις έξτρα. Οι οποίες ήταν από τις καλύτερες. Αλήθεια, θα περιμέναν από τις πιο κουραστικές. Είναι, αλλά μετά από λίγο μπαίνει το σώμα σου στο mood αυτό και άρα είναι από το πρωί. Έκανες προπόνηση πριν τον αγώνα. Ένα μήνα πριν τους αγώνες κάναμε. Α, νομίζω ότι είχες αγώνα το απόγευμα και το πρωί έκανες προπόνηση και λέω, what the fuck. Ναι. Οπότε γενικά οι προπονήσεις μου αρέσουν πάρα πολύ. Θα ήθελα να τις κάνω και σε βοηθάει πάρα πολύ. Ξεκινάει τη μέρα σου με κάθε αθλητικό. Οπότε με αυτό είχα και τρία απογεύματα την εβδομάδα κενά και το Σάββατο πρωί τέλειο. Και αυτό ήταν το ιδανικό σενάριο για μένα. Και άμα έβαζε και ένα Πέμπτη ή Παρασκευή πρωί ένα κονιτήρι. Λες να δοκιμάσω. Τώρα δηλητηριάστηκα. Αλλά τέτοιο πήρε και έκανα σύσταση γυμναστή μου να μην δουλεύει το Σάββατο. Ναι. Με άκουσε δυστυχώς, οπότε. Πάντως τώρα με δηλητηρίασες.
θα μπορεί να και εγώ να το σκεφτώ. Να πάω με ένα strength το Σαββατοκύριακο. Είναι ωραίο. Εγώ θα σου έλεγα κράτα τη γιόγκα την Τρίτη και πήγαινα strength το Σάββατο. Πέμπτη Σάββατο, ξέρω. Ναι. Είναι πολλές οι εξοργονήσεις, θεωρώ. Τις πέντε θέλω να τις κάνω πάντως, πραγματικά. Για εμάς που δεν είμαστε πολύ προπονητικοί τύποι, αλλά άμα το γούστε. Ναι, τις πέντε θέλω να τις κάνω. Φάχνει το πρωτόκολλο του Χιούμπερμαν εκεί πέρα που λέει «Α, λέει, θα σου πω πρώτα κάνετε αυτό που προπονείς την εβδομάδα». Ναι. Δεν ξέρω, ρε γάμο, μερικές φορές σκέφτομαι ότι κάτι τέτοιες... Γιατί και εγώ θέλω... τα είπα τα πράγματα, ξέρεις, πάρα πολύ έτσι, αλλά δεν γίνονται πάντα έτσι. Αυτό είναι ένα πρότυπο που έχω στο μυαλό μου, ένα template. Και δεν θέλω να, ξέρεις, να γίνομαι μονικός με αυτό, γιατί έχω τάσει να γίνομαι μονικός. Πράγματα τα οποία, ξέρεις, μου αρέσουν. Ξέρεις, μετά από λίγο σταματάς να το απολαμβάνεις, ρε παιδί μου, και όλο αυτό. Δηλαδή, δεν θέλω να έχω τώρα έννοιες. Ναι. Αλλά σίγουρα άθληση, δηλαδή μέσα στην εβδομάδα, οποιαδήποτε μορφή βοηθάει στον καθένα. Δεν έχει σημασία το τι κάνεις. Από το περπάτημα, κάτι το οποίο είναι κινητό σώμα σου είναι. Με να έχει τεράστια διαφορά στην παραγωγικότητά μου και στην αποδοτικότητά μου το ότι ξεκίνησα πριν κάποια χρόνια και έκανα γυμναστική, γιατί σαν νέος ενήλικας δεν έκανα. Δηλαδή μέχρι τα 25 εγώ δεν έκανα, σίγουρα. Ναι, οκ. Okay. Εγώ ποτέ δεν θυμάμαι αν υπήρχε περίοδος που δεν έκανα τίποτα. Δηλαδή, βασικά θα σου πω, συγγνώμη, μέχρι τα 22 δεν έκανα απολύτως τίποτα. Και μετά ξεκίνησα δειλά-δειλά να κάνω γιόγκα. Μια φορά που είχε στο Cube. Αυτή είναι η πρώτη φορά που πήγα γιόγκα. Από έκανε στο παλιό Cube. Στο παλιό Cube που έκανε στο υπόγειο. Και πάω και λέω, έλα μωρέ τώρα την γιόγκα. Θυμάμαι μου το είχε πει η Μαρία και λέω, ξέρω εγώ πάμε. Και πάω στη γιόγκα και ήταν, τα δα όλα, ήταν πολύ κουραστικό. Οπότε αυτό για μένα μπήκε σαν challenge εκείνη τη στιγμή. Και μετά ξέρεις, δειλά-δειλά γιόγκα, μετά ξέρεις λίγο που ήμουν στην Οξφόρδη. Είχα πάει και γραφτεί σε ένα γυμναστήριο και έκανα και κάτι άλλα περίεργα πράγματα. Είχα ξεκινήσει να το χτίζω μέσα μου, το οποίο πήρε χρόνια. Μετά ξεκίνησα personal training κάπου στο 17, που τώρα μιλάμε από το, στην ουσία από το 13 στο 17, είχα μια προθέρμανση, ας πούμε. Και από το 17 κάνω τακτικά, δηλαδή, εντάξει, δεν κάνω personal training πλέον, αλλά ξεκίνησα εκεί το 19. Οτιδήποτε δεν έχει σημασία, δηλαδή κάποιον μπορεί να βρει σαβάρι, τρέξιμο, περπάτημα, κολύμβηση, ποδήλατο, ναι, δεν ξέρω, χίλια δύο πράγματα. Αν οτιδήποτε σε βάζει σε μια κίνηση, είναι, δεν ξέρω, φάνομαι ότι είναι άλλη ποιότητα ζωής. Δηλαδή, όσες φορές για περιόδους, επειδή νόμιζα ότι στρεσάρω ή δεν είχα χρόνο και το άφηκα λίγο πίσω, απλά σε... Είναι τρομερό πώς, επειδή έχω περάσει και αυτές τις φάσεις και το βλέπω, κάθε φορά που λέω, γιατί θα υπάρχουν και περίοδοι που δεν θα γυμναστώ, λίγες όμως, δηλαδή, που μπορεί να υπάρχουν 2 εβδομάδες το χρόνο. Θα πω δεν θα γίνω επειδή έχω δουλειά να κάνω. Και όταν. Και βασικά πολύ λέω το 2 εβδομάδες το χρόνο, αλλά αυτή την εβδομάδα που θα το πω, την επόμενη εβδομάδα που θα ξαναξεκινήσω γυμναστική, επειδή θα πω δεν γίνεται η δεύτερη εβδομάδα να μην πάω αϊκίντο, ξαφνικά αρχίζω και βγάζω παραπάνω δουλειά. Δηλαδή νομίζω δεν θα το ξανακάνω αυτό το πράγμα ποτέ. Αυτό. Θα συμφωνήσω απολύτως. Το μόνο που θα πω για να, συγνώμη, να το μαζέψω είναι nutshell, είναι θεωρώ ότι αν υπάρχουν 1, 2, 3 σταθερές, μία σταθερά μες τη μέρα, στο οποίο αυτό γίνεται εκεί και δεν το χάνω, αρχίζει και ρολάρει μετά. Οπότε πάμε σε μία πρόταση, τα πράγματα που εσένα βοηθάνε μες τη μέρα. Τα πράγματα που βοηθάνε εμένα μες τη μέρα, μια σούμα. Σε μία πρόταση, σε ένα tweet. Σε ένα tweet. Το να μην μετράς χαρακτήρες. Όχι. Λοιπόν. Καλός ύπνος, λίγο φαγητό, τις εργάσιμες ώρες και άθληση. Άσκηση, να πω το σωστό, είναι άσκηση. Ναι. Καλός ύπνος, λίγο φαγητό, τις εργάσιμες ώρες, άσκηση. Θα κρατήσω τον ύπνο σίγουρα. Εγώ θα βάλω και το πρωινό και το μεσημεριανό, δηλαδή για κομματάκια, ώστε να μην πάει το μυαλό σου εκεί. Καφές τώρα ή τσάι, οτιδήποτε πίνει ο καθένας όπως θέλει. Άθληση σίγουρα μέσα στο μάμπαφ. Και εγώ θα βάζα διαλύματα, τα οποία όμως, τουλάχιστον εμένα, δεν θα ήθελα να είναι διαλύματα που αποσπούν περισσότερο την προσοχή μου. Δηλαδή, να είναι διαλύματα τα οποία να είναι για βόλτα. Συμφωνώ. Ναι. Το παιχνίδι θεωρώ ότι, ενώ ακούγεται το ίδιο με το να χαζέψεις στο Twitter, θεωρώ ότι είναι πολύ διαφορετικό. Και επίσης, κάτι με έχει βοηθήσει εμένα πολύ στον ύπνο, το τελευταίο μήνα το κάνω αυτό ξανά, ευτυχώς, είναι διαβάζω, ξέρω εγώ, 20 λεπτά. Ένα βιβλίο. Και εγώ συμφωνώ.
Και σήμερα δεσμεύομαι ότι το βράδυ δεν θα καθίσω να κάνω migration σε bare metal και να φιξάρω max. Θα το κάνουμε τώρα και θα διαβάσω. Σούπερ. Τέλεια. Οπότε αυτά. Και εμένα μου άρεσε. Είδε στερεοβγήκε. Ίσως να μην ξαναπροετοιμάσουμε θέμα. Το δούμε. Λοιπόν. Να προετοιμάσουμε ναι, να μην το συζητήσουμε δύο λεπτά. Ναι. Ακριβώς. Οπότε. Βεβαίως, μια και είπαμε για διάβασμα, θα πω. Δεν θα προτείνω ακόμα αυτό το που διαβάζω γιατί θα το τελειώσω. Αλλά επειδή είναι κόμικ, αυτό που διαβάζω, θα προτείνω τη μαγαζάρα. Μία από αυτές που πηγαίνω και παίρνω κόμικ. Λέγεται Gemma Comics. Το οποίο έχει και το Gemma Press που είναι εκδοτικό οίκο. Είναι στον Πειραιά. Στην Αλκιβιάδου, δεν θυμάμαι ποιος, σε ποιο νούμερο. Σταματάς με τώρα δημοτικό θέατρο, είναι περπάτημα πάρα πολύ λίγο. Εξαιρετικό κόμιξάδικο για όποιον του αρέσουν τα κόμιξ, το φάνταζι και όλα αυτά. Είχα καιρό να πάω και μου είχε λείψει. Must. Σούπερ. Εγώ θα προτείνω το επεισόδιο που ακούω τώρα στον Huberman στο podcast, που είναι για. Μιλάει πιο πολύ για συμπληρώματα διατροφής και ότι. Τι ερωτήσεις να κάνεις και αν χρειάζεται, τι χρειάζεται να πάρεις, τι είναι ok, τι δεν είναι ok, πώς να το. Πώς και πολύ να ανακρίνεις τον εαυτό σου στο τι χρειάζεται να πετύχεις ώστε να το κάνεις, το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον μέχρι τώρα, μέσα στη μια ώρα έχω ακούσει νομίζω. Αυτό γιατί και εγώ τώρα σκέφτομαι μήπως. Οκ. AG1. Υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Είδα ότι στέλνει. Οκ. Οκ. Έχω χαζέψει ακριβώς 5 λεπτά στον δρόμο από το Μάξι. Ωραία. Το πληροφορία που έχω. Τέλεια. Αυτά. Πρέπει να είμαστε 11. 11. Ωραία, φίλοι. Πλησιάζουμε. Ναι. Τέλεια. Οπότε, μικρή κουβέντα.fm S04/E11 πλέον. Ναι, E11. Ναι, καλά το. Ωραία. Αυτά και μου. Τα λέμε.